Και πάμε και σε αυτό εδώ το κατηγόρημα το οποίο θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ακριβώς διότι θα αναδείξουμε κάτι ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, θέλουμε να φτιάξουμε το κατηγόρημα Max List. Το κατηγόρημα Max List θα πρέπει να επιστρέφει στο μη, το μέγιστο ακέραιο της λίστας L. Φυσικά εννοείται, δεν το έχουμε αναφέρει καν, ότι δεν κάνουμε έλεγχο δεδομένων εδώ πέρα, έτσι, είναι ένα ακέραιο και τέτοια. Αυτά είναι διαδικαστικές γλώσσες προγραμματισμού. Εδώ είναι ευθύνη και του χειριστή να βάζει λίστες οι οποίες θα έχουν ακέραιους. Αν δεν έχουν ακέραιους, απλά η προλόγου θα απαντήσει false. Οπότε λοιπόν πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να ξεκινήσουμε πάλι με το κανόνα του τερματισμού, είναι πολύ εύκολος εδώ. Οπότε λοιπόν αν έχουμε μόνο ένα στοιχείο στη λίστα, το γράφουμε το αυτοσυντακτικό, τότε απλά το επιστρέφουμε. Εντάξει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα θα έχει ο αναδρομικός κανόνας, έτσι, Max List λοιπόν, και φτιάχνω με τη λίστα πάλι αποδόμηση με αναδρομή κεφαλής, χ,L λοιπόν. Θα είναι το στοιχείο, τώρα θα βάλω ψ, έτσι, θα είναι το στοιχείο ψ. Δεν ξέρω ποιο είναι το μέγιστο στοιχείο της λίστας, αλλά εδώ τώρα θα πάμε και θα χρησιμοποιήσουμε την αναδρομή, όπου έχω πετάξει έξω, έτσι σκέφτομαι, το πρώτο στοιχείο της λίστας και ο τελικός μέγιστος πρέπει να είναι το στοιχείο ψ. Άρα λοιπόν, φυσικά με αναδρομή θα σκεφτώ ότι έτσι και ξανακαλέσω το κατηγόρημα Max List πάνω στη λίστα L, το κατηγόρημα αυτό θα έχει τη δυνατότητα να μου επιστρέψει τι, το μέγιστο στοιχείο όλης της υπόλοιπης λίστας. Οπότε λοιπόν το μέγιστο στοιχείο όλης της υπόλοιπης λίστας, έστω ότι είναι, να το συμβολήσω αυτό με μη. Και τώρα να παρατηρήσουμε και να σκεφτούμε το εξής, ότι από τη μία μεριά έχουμε το πρώτο στοιχείο της λίστας, το οποίο είναι το χ. Από την άλλη μεριά έχουμε ότι το μέγιστο στοιχείο της υπόλοιπης λίστας είναι το μη. Να το κάνω λίγο και σχηματικά. Σχηματικά, έτσι όπως είναι λοιπόν η λίστα μου, εδώ έχω το στοιχείο χ και εδώ πέρα μέσω της αναδρομής, η οποία πραγματικά είναι πανίσχυρη, έτσι, το μέγιστο στοιχείο είναι το μη. Εντάξει, δηλαδή κάπου εδώ πέρα υπάρχει το μη και το έχει βρει η αναδρομή κανονικότατα και μου έχει πει ότι ξέρεις κάτι, το μη είναι το μέγιστο στοιχείο της λίστας αυτή. Τώρα, τι πρέπει εγώ να επιστρέψω τελικά, ποιο πρέπει να είναι το ψ το οποίο θα επιστρέψω, το ψ θα είναι το μέγιστο από ποια, από το χ και από το μη. Και τώρα βέβαια εδώ πέρα θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί με διάφορους περίπλοκους τρόπους, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εδώ και εδώ έχουμε πλέον και μία συναρτησιακού τύπου δομή, και όταν λέω αυτό σημαίνει ότι αυτό το οποίο θέλω να έχω στα χέρια μου τώρα είναι ένα κατηγόρημα το οποίο θα παίρνει δύο αριθμούς και θα μου επιστρέφει το μεγαλύτερο. Σωστά. Αυτό το κατηγόρημα το έχουμε ξαναφτιάξει ήδη σε προηγούμενη άσκηση. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν το είχαμε φτιάξει ήδη σε προηγούμενη άσκηση, θα το φτιάχνουμε επί τόπου. Το μέγιστο λοιπόν από το στοιχείο χ και από το στοιχείο μη είναι το ψ, το οποίο αμέσως μετά θα είναι και η επιστρεφόμενη τιμή του κατηγορήματός μας. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι έχω πλέον ένα κατηγόρημα στα χέρια μου, η εργαλειοθήκη αρχίζει να χτίζεται. Έχω λοιπόν ένα εργαλείο στα χέρια μου, το κατηγόρημα Max 2, το οποίο φτιάξαμε νωρίτερα. Το είχαμε μετονομάσει Max 2 και το Max Prologue, και αυτό βέβαια μια χαρά είναι. Εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιώ ένα κατηγόρημα το οποίο ήδη έχω φτιάξει προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο να το γράψουμε λίγο και να το δούμε να τρέχει κιόλας. Οπότε λοιπόν, κανόνας του τερματισμού, επεκτείνουμε το πρόγραμμά μας, θα χρησιμοποιήσουμε και το Max 2 το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Κανόνας του τερματισμού λοιπόν, αν η λίστα έχει μόνο ένα στοιχείο, τότε το μέγιστο στοιχείο είναι αυτό εδώ, ενώ αντίθετα το μέγιστο στοιχείο μιας λίστας η οποία έχει κεφαλή το χ, με το σωστό όμως, με κεφαλή το χ και ουρά το L, θα είναι λοιπόν το ψ, πότε, αν το μέγιστο στοιχείο της λίστας L είναι το μη, οπότε αμέσως μετά, με χρήση του κατηγορήματος Max 2 και το Max μπορούσα να χρησιμοποιήσω ξαναλέω, αμέσως μετά το ψ το οποίο θέλω να επιστρέψει θα είναι το μέγιστο από το πρώτο στοιχείο το οποίο έχω αφαιρέσει και επίσης το μη. Άρα λοιπόν μου επιστρέφει αυτό εδώ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το συντακτικό το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να χτίσουμε αυτήν την αναδρομή. Πάρα πολύ ωραίο κατηγόρημα και αυτό εδώ. Save και πάμε να το κάνουμε και reload. Ωραία, και πάμε τώρα να κάνουμε κάνα παραδειγματάκι, να το τρέξουμε λίγο-λίγο. Οπότε λοιπόν φτιάχνω μία λίστα 1, 2, 3, 4 και θέλω το μέγιστο στοιχείο τους να επιστραφεί στο M. Οπότε λοιπόν emission 4. Εντάξει, να παίξουμε λίγο ακόμα με το καινούργιο μας κατηγόρημα, το 4. Να παίξουμε κι άλλο, το 8. Ωραία, το έχει. Και εδώ το 100. Εντάξει, ναι.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν όσον αφορά και αυτό το κατηγόρημα. Η ουσία της άσκησης ήταν ότι ένα κατηγόρημα το οποίο το έχουμε χτίσει, μπορούμε βεβαίως μετά να το χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν ενοιολογικά. Δηλαδή με βάση την έννοια την οποία χτίζουμε.